What's up guys, εγώ είμαι ο Φρέντι και σήμερα είμαστε ξανά για βίντεο για μαλλιά. Για 15η φορά θα τα ακούτε και σίγουρα έχετε δει και άλλα βιντεάκια. Αλλά ήρθε η ώρα του φριζαρίσματος. Σήμερα θα μιλήσουμε μόνο για φριζάρισμα. Δεν μιλάμε συγκεκριμένα για σγουρά μαλλιά, έχουμε κάνει τέτοιο βίντεο. Μιλάμε για το γενικό φριζάρισμα που έχουμε όλοι στα μαλλιά μας και βασανίζομαι μια ζωή εγώ. Θα δώσω πάλι 10 plus 1 tip λοιπόν για να βοηθήσουμε τον καθένα και έξω που έχει φριζάρισμα να το αποφύγει και να το μειώσει όσο περισσότερα και όσο πιο εύκολα μπορεί. Και πρώτο μου tip και γενικότερα το πιο σύνηθες μου tip είναι να μάθεις για ποιο λόγο έχεις φριζάρισμα και να καταλάβεις τι τύπο φριζαρίσματος έχεις. Κάποιοι έχουν το γενετές φριζάρισμα, το οποίο το έχουν αποκτήσει από τη γέννα τους. Το καταλαβαίνεις με τον γενικότερα τη πιο μικρή σου ηλικία. Τα μαλλιά πάντα φρίζαραν, είχες λίγο περισσότερο όγκο, ήταν λίγο πιο φλάφι. Η ζωή μου όλη, γιατί είχα σπαστά μαλλιά πιο πολύ. Εκεί υπάρχει και το δεύτερο φριζάρισμα, το οποίο γενικότερα είναι από την ταλαιπωρία των μαλλιών μας, από τη θερμότητα και γενικότερα από τη βαφή και από τη χημική επεξεργασία που ζουν καθημερινά τα μαλλιά μας. Αυτό που σας λέω θα βοηθήσει πάρα πολύ για να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε για τα μαλλιά μας. Γιατί αν τα μαλλιά είναι φριζαρισμένα από χημική επεξεργασία και από φθορά, υπάρχουν άλλα βίντεο, αυτά που έχω ανεβάσει για τα ξηρά μαλλιά, πώς να τα επαναφέρεις. Οπότε εκεί πέρα θα βρεις πολλά tips. Δεύτερο tip, θα σου πω κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν θα σας αρέσει καθόλου. Απέφυγε το ζεστό νερό. Το ζεστό νερό δεν βοηθάει κανένα πολύ, τους μαλλίζει τίποτα. Το μόνο που κάνει είναι να ανοίγει τα λεπιά, να τα φρεζάρει, να τα ταλαιπωρεί, να τα αποδυναμώνει. Ενώ το χλιαρό προς κρύο νερό βοηθάει πάρα πολύ να σφίξει το μαλλί μας, να γίνει πιο δυνατό, πιο γυαλιστερό, πιο λαμπερό, πιο δυνατό, με περισσότερη ελαστικότητα. Οπότε προτίμησε γενικότερα το κρύο νερό στα μαλλιά σου. Αν δεν μπορείς κρύο παγωμένο, το χλιαρό είναι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Τρίτο μου tip για σήμερα θα είναι να βρεις μια πολύ ενυδατική σειρά για τα μαλλιά σου, γιατί τα μαλλιά γενικότερα που είναι φριζαρισμένα αποζητούν ενυδάτωση. Απέφυγε τα προϊόντα που έχουν μέσα αλκοόλ, γιατί αυτά γενικότερα ξηραίνουν τα μαλλιά μας και τα κάνουν να αποζητάνε την ενυδάτωση, άρα φριζάρουν. Προτείνεις σε προϊόντα που είναι πολύ ενυδατικά, που έχουν μέσα γλυκερίνη. Η γλυκερίνη βοηθάει πάρα πολύ να προωθήσει την έξτρα υγρασία και ενυδάτωση γύρω-γύρω στον αέρα από τα μαλλιά μας και έτσι φτιάχνει ένα προστατευτικό film γύρω-γύρω και δεν φριζάρουν τα μαλάκια μας. Τέταρτο tip μου για σήμερα είναι conditioner, 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 conditioner. Μην ξεχνάς να βάζεις conditioner. Ακόμα και το καλύτερο antifreeze shampoo που μπορείς να αγοράσεις στην αγορά θα αφαιρέσει και θα κάνει strip από τα μαλλιά μας, τα φυσικά έλαια, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ να καταπολεμήσουμε το φριζάρισμα. Οπότε μην ξεχνάς συνέχεια να κλειδώνεις μέσα την ενυδάτωση στα μαλλιά όσο πιο πολύ μπορείς με ένα καλό μαλακτικό conditioner για να μην έχεις φριζάρισμα και απέφυγε οπωσδήποτε να βάλεις μαλακτική στις ρίζες. Θα λαδώσεις κατευθείαν, δεν είναι αυτό βοήθεια σε κανέναν απολύτως. Οπότε ναι, μην ξεχνάς όπως και δίποτε να χρησιμοποιείς μαλακτική ξεκάθε λούσιμο. Πέμπτο μου tip, εάν το φριζάρισμα είναι πάρα πολύ έντονο, χρειάζεσαι το βαρύ πυροβολικό, το οποίο είναι η μάσκα. Η μάσκα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή, γιατί είναι το πιο δυνατό όπλο νομίζω να καταπολεμήσεις το φριζάρισμα. Πάρε μία αντιφρίζ ή μία μάσκα με πάρα πολλά έλαια, όπως argan oil, jojoba oil, coconut oil, τις καρύδες, γιατί η καρύδα έχει και πολύ βαριά μόρια και πεπτίδια και μένει εξωτερικά στο μαλλί και το ρίχνει λίγο, οπότε θα βοηθήσει όσο πιο βαριά είναι η μάσκα, να το πω έτσι, θα πέσει και το φριζάρισμα καλύτερα και θα κλειδώσει πολύ καλή ενυδάτωση μέσα στα λέπια της τρίχας, οπότε θα το αποφύγεις με τον καλύτερο τρόπο. Έκτο μου tip και πάρα πολύ σημαντικό είναι μην τρίβεις τα μαλλιά σου με την πετσέτα. Με το να τρίβεις τα μαλλιά σου με την πετσέτα, σπάς τους δεσμούς της τρίχας, ταλαιπωρείς τα μαλλιά σου πίστατα πολύ. Προσπάθησε να μην έχεις κάποιες πετσέτες οι οποίες είναι αυτές οι σκληρές οι άχρες. Υπάρχουν ειδικές microfiber optic πετσέτες, οι οποίες είναι σαν κάτι πανάκια τα οποία καθαρίζουν τα τραπέζια για να φύγει σκόνη. Είναι ένα παρόμοιο συχαμένο ύφασμα με το οποίο εγώ δεν τον μπορώ καθόλου. Πνίγηκα με τον αέρα, Χριστέ μου. Πνίγουμε μόνος μου, δεν έχει γύρει. Υπάρχουν αυτές λοιπόν οι ειδικές πετσέτες οι οποίες έχουν κάτι ίνες οι οποίες είναι απορροφητικές για το νερό, αλλά δεν ταλαιπωρούν τα μαλλιά μας. Πιάστα ένα πολύ ελαφρύ τουρμπάν, όχι πολύ δυνατό, γιατί μετά τα μαλλιά μας εδώ πέρα τραβούν οι ρίζες και μπορούν να σπάσουν. Πιάστα μαλακά, απαλά και μην τα τρίβεις. Όσο τα τρίβεις, θα δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό, που σημαίνει φρεζάρισμα, που σημαίνει φθαρμένα, ταλαιπωρημένα, σπασμένα μαλλιά. Έβδομο tip, εάν λούζεις τα μαλλιά σου το βράδυ όπως εγώ και τα έχεις κάνει πιστολάκι που φαίνεται λάθος για μένα, καλύτερα άστα να κοιμηθείς με βρεγμένα μαλλιά, να στεγνώσουν μόνο τους και την επόμενη μέρα κάτω πιστολάκι για να αποφύγεις περισσότερο φριζάρισμα, να μειώσεις το χρόνο του σχήματος στο μισό. Το βράδυ πιάστα μια ελαφριά λογούρα, 1-2 γυρίσματα έχεις έσει στο λαστιχάκι για να αποφύγεις το να μπλεχτούν στο μαξιλάρι σου, να μπλεχτούν στο πρόσωπό σου και γενικότερα να τα φριζάρεις περισσότερο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και το πρωί ξεπερασέτε με μια βούρτσα με πολύ αραιά δοντάκια για να μην τα σπάσεις και τα ταλαιπωρείς και δημιουργείς περισσότερο φριζάρισμα. Επίσης, δοκίμασε να χρησιμοποιείς, θα το λέω σε κάθε μου βίντεο, σατέν μαξιλαροθήκες είναι το καλύτερο πράγμα για τα μαλλιά μας, γιατί τα μαλλιά γλιστράνε και δεν τρίβονται πάνω στο ύφασμα. Εάν δοκιμάσεις μια φορά σατέν μαξιλαροθήκες, θα δεις τη μεγαλύτερη αλλαγή στα μαλλιά σου, στο δέρμα σου, είναι φοβερές, ό,τι καλύτερο υπάρχει πραγματικά και έξω.
8. Δούλεψε στρατηγικά τα προϊόντα σου. Ό,τι είναι να βάλεις στα μαλλιά σου, ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγεις το φριζάρισμα είναι να κλειδώσεις μέσα στρίχλος την ενυδάτωση. Οπότε όταν έχεις για τον μπάνιο και τα μαλλιά σου είναι βρεγμένα και έχεις πάρει τα πολλά νερά από τα μαλλιά για να μπορέσει να μπει και κάποιο προϊόν μέσα, έτσι, χτένισε τα πολύ όμορφα απαλά και πέρασε αυτό που θέλεις να βάλεις στα μαλλιά σου. Σιλικόνη, κάποια λάδια τα οποία θα κλειδώσουν μέσα την υγρασία είναι βαριά, θα ρίξουν τα μαλλιά σου και θα αποφύγεις το φριζάρισμα. Γενικότερα τέτοια προϊόντα που έχουν μέσα έλαιοι σιλικόνης και είναι leave-in δεν ξεβγάζονται για να έχεις ένα μόνιμο αποτέλεσμα moisture μέσα στα μαλλιά σου για να αποφύγεις το φριζάρισμα. Ένα το tip. Κόψε τα καμένα, τα λιπορημένα μαλλιά σου. Η ψαλίδα βοηθάει πάρα πολύ να έχουμε πιο έντονο φριζάρισμα, γιατί η ψαλίδα είναι αυτή που ανοίγει και σαν το παλαβό, σαν να σου έχει επιτεθεί κάτι στο κεφάλι σου. Οπότε, κόψε, καθάρισε την ψαλίδα, πολύ σημαντικό. Καθάρισε την ψαλίδα σου και κούρευε τα μαλλιά σου κάθε 2 μήνες, ώστε να κόβεις τα πολύ φθαρμένα μαλλιά τις άκρες και να επιτρέψεις τα μαλλιά σου να μην σπάνε. Εάν δεν κόψεις τις σπασμένες άκρες, θα σπάσουν αυτές και θα σπάσουν και πιο ψηλά από εκεί που το φαντάζεσαι. Οπότε, καλύτερα πάνε και κόβε ένα δάχτυλο κάθε 2 μήνες, για να μην σου κόβονται και 2 και 3 από μόνα τους. Άρα, κάνε πολύ καλό καθάρισμα την ψαλίδα σου πάρα πολύ συχνά. 10. Tip. Χρησιμοποίησε λάδι καρύδες και γενικότερα έλαια με βαριά μοριακή δομή, όπως το λέτε εσείς τέλος πάντων, η χημική εκεί έξω, τα οποία δεν εισχωρούν καλά μέσα στη τρίχα, αλλά μένουν επιφανειακά για να υπάρχει ένα προστατευτικό φιλμ γύρω-γύρω από την τρίχα και να σε βοηθάει πάρα πολύ να μην φριζάρουν τα μαλλιά σου. Γενικότερα τα βαριά έλαια βοηθάνε πάρα πολύ στο φριζάρισμα, απλά μην το παρακάνετε για να μην είστε μετά λιγδωμένοι. Και 10+1 tip είναι το αγαπημένο μου tip σαν Freddy's Vibes, είναι η Brazilian Keratin στα μαλλιά μας, η καλύτερη επαναστατική μέθοδος για να είναι μόνιμο αποτέλεσμα λίανση των μαλλιών μας, που προσφέρει απαλότητα, υγεία, λάμψη, διώχνει το φριζάρισμα από τα μαλλιά μας μέχρι και 90%. Ισιώνοντάς τα και κάνοντα απαλά και μεταξένια για τουλάχιστον 2 με 3 μήνες. Οπότε εσύ θα βγεις στο μπάνιο σου και θα τα μαλλιά σου θα είναι πιο ίσια, χωρίς να είναι φριζαρισμένα, θα ξεμπλέκονται πιο εύκολα, θα είναι πιο λαμπερά, η φύτη σου θα είναι μοναδική, η τρίχα θα είναι εντατωμένη και θα αποκτήσεις μέχρι και 20% περισσότερο όγκο στα μαλλιά σου φυσικά. Ενώ ταυτόχρονα θα τα έχεις αναδομήσει σε βάθος και θα έχεις αποφύγει το πολύ σπαστό σγουρό μαλλί και πάρα πολύ το φριζάρισμα που τόσο πολύ μισώ. Ξέρω θα μου πείτε ότι άλλοι λένε ότι καταστρέφει τα μαλλιά. Εγώ την κάνω στα μαλλιά μου 3 χρόνια και τα μαλλιά μου έχουν μακρύνει. Ας μην σας πω πόσο. Και έχω και ένα πολύ ωραίο μαλλί κατά τη διάρκεια που μακραίνουν. Ούτε έχω χρησιμοποιήσει θερμότητα, πιστολάκια μασχές γιατί τα μαλλιά βιντεακές, γιατί είναι πιο ίσια και λίγα. Οπότε. Βραζιλία κέρατη. Αυτά λοιπόν είναι τα 10+1 μου tip από τον Freddy για εσάς. Αν σας άρεσαν, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω. Κάντε subscribe στο κανάλι μου για να ενημερώνεστε για τα καινούργια μου βίντεο. Μην ξεχνάτε να με κάνετε follow στο Instagram. Είναι το Freddy's Vibes, το προσωπικό μου προφίλ της ζωής μου. Και υπάρχει και το Freddy's Vibes Hair, στο οποίο ανεβάζω όλα τα μαλλιά που κάνω και τις δημιουργίες μου. Αυτά λοιπόν από μένα. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Θα τα πούμε τότε. Πολλά φιλάκια. Γεια σας.